πάντοτε νυν και έγκυς αιώνας των αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και έγκυς αιώνας των αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και έγκυς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρουσία των αθλητών αλλά και μελών των Ακαδημιών πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Καλαμίτσας, Αλεξάνδρα Δημογλού. Να έχετε νίκες στους αγώνες σας και από τις ήττες όμως δεν πειράζει και αυτές μας παραδειγματίζουν για να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη. Να αγαπήσουμε δηλαδή το άθλημα, το μπάσκετ, να το αγαπήσουμε όχι για να αυτοπροβληθούμε ή να αναδειχτούμε, να το αγαπήσουμε πραγματικά. Να αγαπάμε μονάχα να χτυπάμε την μπάλα και να βάζουμε καλάθι. Αυτό να είναι η μόνη αγάπη μας. Όλα τα άλλα έρχονται. Και οι ήττες άμα θα έρθουν και τις ήττες θα τις κρίνουμε κατάλληλα και την άλλη φορά θα διορθώσουμε τα λάθη μας και θα γίνουμε καλύτεροι. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκίνησε μία ακόμη χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες και όσα βιώσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είμαι εδώ λοιπόν για να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά της κοπής της πίτας, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω πολλά μικρά παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον του αθλητισμού, αυτά είναι το μέλλον του μπάσκετ. Από την άλλη βλέπω ότι η ομάδα μας κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα έτσι ώστε να διατηρηθεί στην κατηγορία. Πάνω απ' όλα υγεία να έχετε για να μπορείτε να αγωνίζεστε, επιμονή και υπομονή. Και όλα θα πάνε καλά και υπομονή και συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καλή χρονιά. Και εύχομαι η προσπάθεια που κάνει η ομάδα και φαίνεται σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό, να αποδώσει καρπούς, να διατηρηθεί η ομάδα στην κατηγορία η μεγάλη ομάδα, η ανδρική. Οι υπόλοιπες ομάδες, τα υπόλοιπα τμήματα να έχουν επιτυχίες. Είναι σημαντικό για την πόλη μας και για την περιοχή μας να έχουμε ομάδες υψηλές κατηγορίες από κάθε άποψη. Και πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και οι γονείς και οι θεατές και οι τοπικοί παράγοντες. Εμείς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Σαν ομάδα θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θέλουμε να πάρουμε αυτό που ιδρώνουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε τίποτα παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Τις τελευταίες αγωνιστικές, την προσπάθεια που κάνει η μεγάλη ομάδα για να παίξει αυτό το μπάσκετ για το οποίο προετοιμάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς συμβαίνουν πολύ ευτράπελα, στα χαρακτηρίσω έτσι, γεγονότα από τους διαιτητές που στερούν τον ιδρώτα των αθλητών μας. Η δίκη σε κάθε περίπτωση θα προστατεύσει την φήμη και την ιστορία της ομάδος, δεν θα την αφήσει έτσι. Και μια δεύτερη παρατήρηση στο τοπικό επίπεδο. Η ομάδα, η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας μαθαίνει στους μικρούς μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία και έχουμε πάλι εδώ ένα ανταγωνιστικό φαινόμενο, κυρίως στα κορίτσια. Και εύχομαι η ομάδα να συνεχίσει με επιτυχίες και νέα χρονιά να μας δώσει νίκες, ειδικά στην ανδρική ομάδα η οποία κάνει το μεγαλύτερο κόπο. Εύχομαι καταρχάς τα παιδιά τα οποία πλαισιώνουν τις ακαδημίες μου να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Έτσι θέλω να είστε καλοί μαθητές και το άθλημα έπεται. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που γίνεται από τους προπονητές της ακαδημίες είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρωτίστως αυτό που πρέπει να ανησυχεί τους γονείς και αυτό που πρέπει να θέλουν είναι ότι μέσα από τον αθλησμό τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και έρχονται κοντά ο ένας στον άλλο, κάνουν παρέες και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα αν τα παιδιά σας γίνουν πρωταθλητές ή όχι, είναι κάτι το οποίο έπεται. Έχω να σας πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή είμαι ο πιο παλιός φύλαθλος, 54 χρόνια στο γήπεδο. Από το 1972, επειδή την ομάδα δεν έκανα σε κανένα πόστο, είμαι ένας ανώσεις φύλαθλος, αλλά θα σας αναφορεθώ πάρα πολύ γιατί δεν βλέπω τον κόσμο στα γήπεδα.